Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία νέα εποχή ξεκινά για το νησί της Ρόδου στον τομέα της καθαριότητας, στην ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, μετά την υπογραφή σύμβασης πλαίσιο με ορίζοντα τετραετίας. Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Ρόδου αναφέρει μεταξύ άλλων: η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο για την αποκομιδή των απορριμμάτων με ορίζοντα τετραετίας και άμεση έναρξη υλοποίησης για την πρώτη διετία είναι μια μεγάλη δικαίωση για το Δήμο Ρόδου και για μένα προσωπικά. Το νέο σύστημα που ξεκινά τη λειτουργία του ανταποκρίνεται όχι μόνο στο αίτημα των Ροδιτών για καθαρή πόλη και καθαρό νησί, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει την εναρμόνιση με τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Την ανταπόκριση στις νέες νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα, την εναλλακτική διαχείριση και τις συναφείς αναπτυξιακές πολιτικές μέσω των οποίων δημιουργούνται νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Την υπεύθυνη και αποτελεσματική υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απόβλητα και με την υψηλή προστιθέμενη αξία του φόρου στο Νοτιό Αιγαίο στην καθημερινότητά μας να αποδεικνύεται πλέον στην πράξη και όχι στα λόγια. Ο επιμένω νικά, και αυτή είναι μια μεγάλη νίκη της Ρόδου, να έχει από σήμερα ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων με απόλυτο σεβασμό στο δημοτικό χρήμα, καθώς η σχέση κόστος αποτελέσματος είναι πολύ πιο συμφέρουσα σε σχέση με το ακριβό και αναποτελεσματικό σύστημα που προλάβαμε. Με την ίδια επιμονή συνεχίζουμε για να κάνουμε τη Ρόδο μας πρώτη και καλύτερη σε όλα. Τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνοδευόταν από τους βουλευτές του Δεκανήσου Μάνο, Κόνσολα Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη. Τον Υπουργό Εργασίας υποδέχθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ Νοτιού Αιγαίου Νίκος Κωνσταντινίδης, η προϊσταμένη ΕΦΚΑ Ρόδου Ουρανία Βαφιάδου και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ελένη Θοδωράκη. Ο Γενικός Διευθυντής ΕΦΚΑ Νοτιού Αιγαίου κ. Κωνσταντινίδης καλωσόρισε τον Υπουργό Εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ Ρόδου και όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ήρθε να νοιάσει το νησί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά αλλά και τον ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου που ήρθε πρώτος σε όλη την Ελλάδα στην έκδοση κρεμών συντάξεων. Τον Υπουργό Εργασίας καλωσόρισε και η κυρία Βαφιάδου. Είχαμε τη χαρά σήμερα να έρθει ο κύριος Υπουργός να μας επισκεφθεί η Ρόδο μετά από μια περίοδο κατά την οποία ζήσαμε δραματικές στιγμές όλοι οι Ροδίτες και το 1/3 του νησιού μας. Ήρθε φυσικά όχι μόνο για το θεσμικό θέμα, δηλαδή για να νοιαστεί τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και για να νοιαστεί και τις πυρόπληκτες περιοχές του νησιού μας. Ωστόσο, μας δόθηκε ευκαιρία να θέσουμε κάποια υπηρεσιακά θέματα υπόψη του Υπουργού, να κάνουμε κάποιες εισηγήσεις και προτάσεις που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση του ηλεκτρονικού φορέα ασφάλισης, που έχουν σχέση με τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών μας και φυσικά με τον τρόπο λειτουργίας των τμήματων των τοπικών διευθύνσεων. Βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτές όλες τις εισηγήσεις που κάναμε και γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ίδιος Υπουργός. Έχει συνεργάτες με τους οποίους θα συνεργαστούμε κι εμείς. Όλες αυτές οι εισηγήσεις είναι υπόψη των βουλευτών μας που παρευρίσκονται, του κυρίου Κόνσολα, του κυρίου Υψηλάντη, της κυρίας Μίκας Ιατρίδη. Έχουμε μεταφέρει στον κύριο Υπουργό ότι όλοι εδώ παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο του φορέα και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην απόδοση των τμήματων και ιδιαίτερα των συντάξεων, όπου έχουμε έρθει πρώτοι σε όλη την Ελλάδα σε απόδοση των τμήματων των συντάξεων. Με συνέπεια να έχουν μηδενιστεί σχεδόν όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν έως και τον Φεβρουάριο του 2022 και το 2023 έχουμε μόνο 300 περίπου περιπτώσεις οποίες μπορούμε να εργαστούμε στο μέλλον για να τις διευκαιρεώσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι τα εύσημα ανοίγουν στο προσωπικό της τοπικής διεύθυνσης, αλλά και των άλλων μονάδων του Νοτιού Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσε. Μας άκουσε πολύ προσεκτικά όλους τους προβληματισμούς μας,
γενικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ήταν μια πολύ οικοδομητική συζήτηση και είμαστε σίγουροι ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη όλα αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Υπουργός Εργασίας, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι βρίσκεται για διακοπές στη Ρόδο για να στηρίξει το νησί και να ανακάμψει το γρηγορότερο. Στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ βρέθηκε, όπως είπε, για να συγχαρεί τους υπαλλήλους, αφού το λόγο υποκατάστημα ήρθε πρώτο στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων και να συζητήσει με τους υπαλλήλους τα προβλήματα που υπάρχουν. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το εργατικό κέντρο Ρόδου, ενώ πρόκειται να συναντηθεί και με εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Και ότι έχω ξεκινήσει την περίοδο των θερινών μου διακοπών, αποφάσισαμε φέτος με την οικογένειά μου να έρθουμε στη Ρόδο, θέλοντας ένα σήμα ότι φέτος πάμε όλοι Ρόδο για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε ταχύτερα από τη μεγάλη ζημιά που κάζανε οι πυρκαγιές. Στα πλαίσια αυτά, επισκέφθηκα σήμερα τις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και για να δω το προσωπικό και να το ευχαριστήσω για τη συμβουλή του και για να ενημερωθώ για τα προβλήματα. Αλλά κυρίως ήθελα να το συγχαρώ. Πριν από μερικές μέρες είχα επισκεφθεί ο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο λόγος που πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης ήταν διότι στο Ηράκλειο είχαμε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων σε όλη την Ελλάδα. Από το Ηράκλειο έχουμε στη Ρόδο. Η Ρόδος μέχρι από 2 χρόνια ήταν περίπου εκεί που είναι το Ηράκλειο σήμερα. 2 χρόνια μετά η Ρόδος έγινε πρωταθλήτρια στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων. Γρηγορότερα από κάθε άλλο μέρος της επικράτησης. Εύχομαι και στο Ηράκλειο να γίνει σαν τη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους μας με τέτοιο τρόπο να κάνουμε τη ζωή τους αξιοπρεπέστερη και καλύτερη. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το μικρό θαύμα εάν η κάθε μία και ο κάθε υπάλληλο των ειδικών υπηρεσιών εδώ στο Δωδεκάνησα δεν έκανε το καθήκον με πολύ μεγάλη πίστη και προσήλωση. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα αναγνωριστεί αυτό και αυτό είναι ο λόγος που είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τους συναδέλφους μου βουλευτές, τον κύριο Κόντσαλα, την κυρία Ιατρίδη και τον κύριο Σιλάδη, για να δούμε και όλους τους άλλους φορείς της νήσου, ώστε να έχουμε μια διεξοδική ζήτηση τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για να θεραπεύουμε τα ζητήματα που άφησε πίσω της καταστροφής. Καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς από τα τουρκικά παράλια σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή στην ΚΟΜ. Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος λιμενικής αρχής ΚΟ, ευρισκόμενος σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοπνευστό σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς φώτα ναυσιπλοείας. Το σκάφος δεν ανταποκρίθηκε σε φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους λιμενικού και προσπάθησε να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση, ενώ οι 10 αλλοδαποί που μετέφερε μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της ΚΟ. Από το λιμεναρχείο ΚΟ που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος. Το δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου Ομπρέλα οργανώνει την πρώτη ανοιχτή συνάντησή της αύριο 3η 8 Αυγούστου και ώρα 7.30. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των πολιτών της Ρόδου σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του δικτύου Ομπρέλα και καταγραφή ιδεών και προτάσεων για τις επόμενες δράσεις. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, όπου συζήτησαν για θέματα τουρισμού αλλά και το πώς μπορεί το νησί να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ο κ. Καμπουράκης, αμέσως μετά την συνάντησή του, δήλωσε τα εξής. Σήμερα είχα τη χαρά να αποδεχθώ στη Ρόδο τον φίλο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, εστιάσαμε στις εξαγγελίες της Υπουργού Τουρισμού κ. Ρόκα Κεφαλογιάννη και της Υφυπουργού κ. Έλληνας Ράπτη για τις ενέργειες που θα βοηθήσουν στην επιστροφή του νησιού μας στην κανονικότητα. Η μοναδική Ρόδος μας διαθέτει εντυπωσιακές τουριστικές μονάδες και εξαιρετικά εξειδικευμένο ελεγχιακό και εργατικό δυναμικό. Κοινός μας στόχος με την κυβέρνηση και τον ΕΟΤ είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και η επαναλειτουργία και πλήρης επαναφορά όλων των ξενοδοχειακών μονάδων μας σε όρους κανονικότητας. Ο κύριος Φραγκάκης διαβεβαίωσε πως η στήριξη οργανισμού σε επίπεδο προβολής και προώθησης της Ρόδου θα συνεχίσει να είναι αδιάκοπη, ώστε το νησί μας, η διαχρονική αρχόντισσα του ελληνικού τουρισμού, να επανέλθει ακόμη πιο ενισχυμένη και δυνατή.
Ο αερολιμενάρχης Ρόδου Βασίλης Καταβερνάκης δήλωσε σήμερα στο Sky. Η Ρόδος ανέκαμψε και γρήγορα φαίνεται πως θα έχουμε αποτελέσματα θετικά όπως και το 2022. Αναφερόμενος στα στοιχεία του Σαββατοκύριακου, τόνισε πως στη Ρόδο αφήχθησαν 44.000 τουρίστες με πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. Οι αφήξεις αυτές έγιναν με 275 αεροσκάφη. Η μείωση που σημειώθηκε τον Ιούλιο αμέσως μετά τις πυρκαγιές ήταν σύμφωνα με τον κύριο Καταβενάκη της τάξης του 9%. Πιστεύω πως θα κερδίσουμε τη μείωση αυτή συνολικά για τη σεζόν 2023 με παράταση τη σεζόν ή με αυξημένες αφήξεις στο επόμενο διάστημα, τόνισε ακόμη ο κ. Καταβενάκης. Στο πλαίσιο των δράσεων για την προβολή και προώθηση τουριστικού προϊόντος του νησιού της Ρόδου, δημιουργήθηκε από την Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου ένα βίντεο που παρουσιάζει τις ομορφιές της Ρόδου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το βίντεο αυτό διανέμεται ήδη σε φορείς, επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους των ΜΜΕ και των social media στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, τάσεται η Κατέρνα Εμμανουήλ, πρώην υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, εκπαιδευτικός, τέως διοικήτρια του νοσοκομείου της Καλύμνου και τέως αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, Κατέρνα Εμμανουήλ, ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη μπροστά τον Νότιο Αιγαίο στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου. Ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως η κυρία Εμμανουήλ είχε δεκτεί πρόταση για την υποψηφιότητά στις περιφερειακές εκλογές, η οποία πλέον επισημοποιήθηκε. Την υποψηφιότητα 4 γυναικών στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟ της Διονυσίας Καμπούρη Ταμάρα, Μαρίας Τουμπαζή και Μαρίας Ψήρη από την ΚΟ και της Άννας Φακιανού από την Ίσυρο ανακοίνωσε παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου για τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές. Τη υποψηφιότητα 4 πολιτών από τη Ρόδο, του Μιχάλη Διάκουλα, του Νίκου Θηρή, του Σάβα Λουλού και του Γιάννη Παπασταματάκη, στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ανακοινώνει η παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο για τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδο. Την πρόθεσή του να συναντήσει άμεσα τον Γιάννη Φλεβάρη για να συζητήσουν τη συστράτευση εν ώψη των εποχών δημοτικών εκλογών, εξέφρασε με δημόσια δήλωσή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης. Μάλιστα, στο τέλος της δήλωσης, σημείωσε με νόημα ότι δεν θα πρέπει να παίξουμε τη Ρόδο στα ζάρια για προσωπικό συμφέρον.
Στην δήλωσή του, ο κύριος Καμπουράκης, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Εκτιμώ τον Γιάννη Φλεβάρη και την οικογένειά του για την εργατικότητα, το ήθος και πάνω απ' όλα για την αγάπη του στη Ρόδο μας». Η τοποθέτηση του κύριου Φλεβάρη ενώπιση των αυτοδιοικητικών εκλογών για την ανάγκη συνεργασίας και συνένωσης δυνάμεων με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Η ισχύς εν τη ενώση είναι και η δική μου πολιτική αντίληψη, την οποία υπηρέτησα πιστά στην πράξη ως εγγυητής της ενότητας και της εργασίας των παρατάξεων που αποτέλεσαν την πλειοψηφία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά του, ζήτησα να συναντηθώ τις επόμενες μέρες με τον Γιάννη Φλεβάρη προκειμένου να αξιοποιήσουμε για το κοινό καλό την εκφρασμένη πρόθεση για συνεργασία και συστράτευση δυνάμεων. Μακάρι να σκέφτονταν και άλλοι το εμείς και όχι το εγώ, για τη Ρόδο μας πολύ πριν από το προσωπικό συμφέρον. Δεν θα παίξουμε στα ζάρια της τύχης των ροδιτών για προσωπικό όφελος. Συνέντευξη τύπου στο ατομικά ΜΜΕ που παραχώρησε ο εκπρόσωπος της 3K κατασκευαστικής εταιρείας Νίκος Κρούσκος αφορούσε το διαγωνισμό για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου» του δικτύου ίδρυυσης από την ΔΕΙΑ Καλύμνου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος είναι σε εξέλιξη καθώς ξεκίνησε το 2020. Αναφερόμενος στον διαγωνισμό, εκπρόσωπος της γνωστής εταιρείας περιέγραψε το έργο που αφορούσε την προμήθεια πολύ ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών, ώστε να παρακολουθείται απομακρυσμένα από το ΔΕΙΑΚ το δίκτυο ίδρυυσης και το να ελέγχεται απόλυτα προκειμένου να στοχοποιηθούν οι απώλειες σε νερό εξαιτίας διαρροών. Σας κάλεσα και νομίζω μετά από καιρό η εταιρεία μου και εγώ προσωπικά δεν έχουμε ξαναεμφανιστεί προσφάτως. Ακριβώς γιατί επιλέξαμε ότι όλη αυτή την περίοδο δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε παλιές διαδικασίες οι οποίες είχαν εντάξει και τριβές. Ωστόσο κρίνω ότι σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω αναλυτικά όσο μπορώ και περιεκτικά για την εξέλιξη ενός διαγωνισμού που διεξήχθη, ξεκίνησε δηλαδή το έτος 2020, δημοπρατήθηκε μία προμήθεια και εκτέλεση ενός συστήματος παρακολούθησης από τη ΔΕΙΑ Καλύμνου, μια προμήθεια και έργο παροχής υπηρεσίας ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Περιελάμβανε, για να καταλάβετε, προμήθεια πολύ ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών, ώστε να παρακολουθείτε απομακρυσμένα από την ΔΕΙΑΚ το δίκτυο ίδρυυσης και να ελέγχετε απόλυτα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε νερό εξαιτίας διαρροών. Είναι ένα έργο ειδικό μεν, παρεπιπτόντως σας αναφέρω ότι τέτοια έργα αντιστοίχου μεγέθους δημοπρατήθηκαν εκείνη την περίοδο και σε άλλα δύο νησιά που ήταν η Λέρος και η Κάρπαθος, εκτός της Καλύμνου. Συνέπεσε δηλαδή το να βγουν στον αέρα τρεις διαγωνισμοί στα Δωδεκάνησα, επαναλαμβάνω στο Δήμο Λέρου, στην ΔΕΙΑ Καλύμνου και στο Δήμο Καρπάθου. Το πρώτο που θέλω να σας επισημάνω, περιέργως και μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι οι διακηρύξεις και των τριών αυτών έργων δεν διέφεραν ούτε στο κόμμα. Αυτό είναι αδύνατον πρακτικά να συμβεί. Ωστόσο συνέβη και ήταν η πρώτη εντύπωση που μας δημιουργήθηκε όταν αντιληφθήκαμε, σας λέω, είναι πρακτικά αδύνατον τρία έργα να συμπέσουν χρονικά και το κείμενο των τευχών δημοπράτησης να είναι πανομοιότυπο. Ούτε κόμμα δεν είχε. Συγκεκριμένα περιγράφονταν ο ίδιος πάντα εξοπλισμός ο ειδικός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι ίδιες απαιτήσεις και οι διακηρύξεις λοιπόν των τριών έργων έβριθαν ιδιαιτέρων όρων. Εύκολα η εταιρεία μας, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχει, μπορεί διαβάζοντας τα τεύχη ενός δημοπράτης ενός έργου να αντιληφθεί τα πάντα. Σε αυτούς λοιπόν τους διαγωνισμούς που διεξήχθηκαν την ίδια χρονική στιγμή για το ίδιο αντικείμενο με πανομοιότυπες τεχνικές προδιαγραφές και όρους υπήρχαν ειδικές απαιτήσεις. Βάζω αυτή τη λέξη σε εισαγωγικά
Γιατί σπάνια βλέπουμε έργα να ζητούν τέτοιους όρους. Και μας προξένησε για δεύτερη φορά πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι ειδικοί αυτοί όροι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που θα μας δει, αφορούσαν υποχρέωση εκτέλεσης τριών ίδιων έργων ή παρομοίων έργων μέσα στην τελευταία τριετία. Έπρεπε δηλαδή, για να μπορείς να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, την τελευταία τριετία να έχεις εκτελέσει παρόμοιο έργο αντιστοίχου προϋπολογισμού. Θα μου πείτε και πού είναι το κακό. Θα καταλάβετε αμέσως σε λίγο ότι αυτό είναι όρος περιοριστικός. Ζητάμε εμπείρους, αλλά δεν είναι απαραίτητο η εμπειρία να εξαντλείται μέσα στα 3 χρόνια. Θα μπορούσε να την εμπειρία να τη ζητήσουν να είναι μέσα στα 10 χρόνια. Η εμπειρία δεν ξεχνιέται, αποκτιέται στο διάβα του χρόνου. Αυτό το 3 χρόνια είναι από μόνος του περιορισμός, πέραν βέβαια και των 3 έργων που απαιτούνται. Δεύτερος όρος που μας προξένησε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση και σπάνια το συναντά. Υπήρχε πρόβλεψη για βαθμολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Με βάση την εμπειρία μας, τέτοια πρόβλεψη σε προμήθειες υλικών δεν προβλέπεται, ακριβώς για ποιο λόγο. Η πρόβλεψη να υπάρχει βαθμολογία σε ένα έργο δημόσιο συμβαίνει και απαιτείται όταν μιλάμε για έργα με μελέτη κατασκευή, με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Δηλαδή καλούμε τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους να καταθέσουν και τη μελέτη του έργου. Προφανώς, γιατί θα υπάρχει πληθώρα διαγωνιζομένων, οι μελέτες που θα κατατεθούν τελικά σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετές. Πιστεύω ότι αυτά έπρεπε να αναφερθούν ως λεπτομέρειες, γιατί αφορούσαν το προγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Η εταιρεία μου έχει δει όλα αυτά, μας έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο, ομολογώ, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα και πρωτοφανή, τουλάχιστον για τη δική μας εμπειρία, αλλά αποφασίζουμε ενεργά να μπούμε μέσα σε αυτό το καλωστημένο παιχνίδι που τρίτα χέρια συνέταξαν τη μελέτη, τρίτα χέρια ενέταξαν το έργο, τρίτα χέρια έβγαλαν τα τέχη δημοπράτησης με αυτούς τους ειδικούς όρους. Τα τρίτα χέρια είναι μία ομάδα ανθρώπων που εγώ την ονομάζω Καμόρα, την ονομάζω Κόζα Νόστρα και το λέω δημοσίως γιατί θέλω να τους προκαλέσω να με αμφισβητήσουν ή και να με μιμήσουν. Η ομάδα αυτή καταφέρνει επιτηδίως να βγάλει στον αέρα 3 διαγωνισμούς σε Κάρπαθ, Λέρο και Κάλυμνο προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων γκρόσο μόντο ο καθένας, να τους βγάλει ταυτόχρονα έχοντας φροντίσει να εντάξει στα τεύχη δημοπράτησης το δικό τους προσπρομήθεια προϊόν. Τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2023 πλέον έχουν παρέλθει 2,5 χρόνια από την έναρξη του διαγωνισμού και εξέλιξη δεν υπάρχει. Και βρισκόμαστε με την τελική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να αντικαταστήσουμε την εταιρεία που μας δάνεισε την εμπειρία. Όχι να ακυρωθούμε. Δεν σας κρύβω ότι εκεί πλέον πιστήκαμε σαν εταιρεία ότι η Καμόρα είναι καλά οργανωμένη. Σε δεύτερη δική μας προσπάθεια να βρούμε εταιρεία στον ελλαδικό χώρο να μας δανείσει αυτή την εμπειρία, συναντήσαμε θεόκλειστες τις πόρτες. Δηλαδή, οργανωμένα είχε ζητηθεί από όλες τις σχετικές εταιρείες στον ελλαδικό χώρο να μην μας χορηγήσουν εμπειρία, προκειμένου, είπαμε, να μας κλαδέψουν όπως αρχικά είχαν σχεδιάσει. Ζητάω ακρόαση από το Δήμαρχο. Μήνα, Μάιο ή Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2023. Υποβάλλω στον Δήμαρχο Διακομιχάλη Δημήτρη και μία επιστολή για να καταλάβει πού βρισκόμαστε εκείνη τη χρονική στιγμή και εξηγώντας του ότι αυτός ο ειδικός διαγωνισμός, ο στημένος διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός, δεν πρέπει να εξελιχθεί και στην Κάλυμνο
διότι η εταιρεία μου δεν είναι διατεθειμένη κανέναν τέτοιο διαγωνισμό να δεχτεί, να εξελιχθεί στο νησί του δραστηριοποιείται. Εξηγούμε στον κύριο Διακομιχάλη ότι πρέπει ως προεδρεύων στην ΔΕΙΑΚ να μας δώσει ένα χρονικό περιθώριο μόνο 30 ημερών, μόνο 30 ημερών, ώστε η εταιρεία μας να βρει τον δανείζοντα την εμπειρία από το εξωτερικό. Αφού είχαμε βρει όλες τις πόρτες στον λαδαπικό χώρο κλειστές, η μόνη μας διέξοδο είναι να βρούμε στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Ιταλία, όπου δει κάποια άλλη εταιρεία που θα δεχόταν να μας δανείσει την περίφημη απαιτούμενη ειδική εμπειρία. Δεχτήκαμε μόνο μία ερώτηση, σημειώνω απλά ότι χαίρομαι ότι στη συνάντησή μας αυτή δεν ήταν μόνο ο κύριος Διακομιχάλης, ήταν και ο κύριος Παντελής Ζωήδης, ήταν και ο κύριος Νικήτας Γιαννικουρής. Εξηγήσαμε αναλυτικότατα τα μέχρι τότε δεδομένα, δώσαμε στον καθέναν να καταλάβει τι έχει συμβεί και του ζητήσαμε απλά μία παράταση 30 ημερών με κύριο επιχείρημα ότι στην Ελλάδα οι πόρτες ήταν κλειδαμπαρωμένες από την Καμόρα, την ελλαδική. Εμείς κύριοι έχουμε συναντήσει σε αυτήν την πολύχρονη πορεία μας και άλλους τέτοιους διαγωνισμούς. Πάντως, μέχρι σήμερα, και οφείλω να το περηφανευτώ, δεν έχουμε στήσει κανένα. Προσπαθούμε μέσα από καθαρές διαγωνιστικές διαδικασίες να αναδειχθούμε ανάδειξη. Πολλές φορές θα χάσουμε. Δεν μας πειράζει. Το να όμως αποκλειστούμε με ειδικούς φωτογραφικούς και στημένους όρους σε στημένους διαγωνισμούς δεν πρόκειται να το δεχτούμε ακόμα και να έχουμε απέναντί μας όλη την κυβέρνηση. Εξηγήσαμε λοιπόν στο Δήμα ότι του γνωστοποιήσαμε το σύνολο των δεδομένων, του γνωστοποιήσαμε τους λόγους που ζητούμε αυτή τη 30ήμερη παράταση και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μας δόθηκε αυτή η 30ήμερη παράταση, αποφάσισε το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ να μας αποκλείσει πλέον από το διαγωνισμό επίσημα και την προηγούμενη εβδομάδα έφεραν απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΚ για κατακύρωση του διαγωνισμού σε κάποιον από τους προσκεκλημένους διαγωνιζόμενους. Σας είπα, υποψιάζομαι, δεν έχω γνωρίσει ακόμα το περιεχόμενο της εισήγησης του Ειδικού Τεχνικού Συμβούλου του κυρίου Διαμαντή Μιχαήλ, υποψιάζομαι ότι θα είναι η ίδια εταιρεία. Από ό,τι γνωρίζουμε, περιέργως η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει αρνηθεί να προσυπογράψει την πρόταση αξιολόγησης που ετοίμασε ο κύριος Διαμαντής και το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ προσπάθησε να αποφασίσει την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου στον εν λόγω διαγωνισμό χωρίς μέχρι σήμερα να τα έχει καταφέρει, καθώς από ό,τι πληροφορήθηκα, το ΔΣ δεν διεξήχθη. Εγώ αποκλεισμένος, αλλά διαβασμένος, η έκπτωση που πρόσφερα στο Δήμο Καλλίνου ήταν 32%. Αυτό είναι αυταπόδεικτο, έχει κατατεθεί επίσημα η οικονομική προσφορά της εταιρείας μου, άρα money, η έκπτωση για τα 3 εκατομμύρια που εγώ έδωσα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, άρα δήλωσα στη ΔΕΙΑΚ ότι το έργο μπορώ να το εκτελέσω με 2 εκατομμύρια. Και νομίζω έχουμε δώσει δείγματα γραφής, αν μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Σημαντικά έργα που εκτελούνται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Κάρπαθο ολοκληρώνονται σύντομα. Μία νέα γέφυρα στην Κάρπαθο, στην Άδεια, ολοκληρώνεται. Μία νέα γέφυρα ταυτόχρονα με ηλεκτροφωτισμό και ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού, κόμπο στο νέο νοσοκομείο Καρπάθου, έργα διευθέτησης των ομβρίων, επίσης στο νοσοκομείο Καρπάθου, καθαρισμοί των δεκάδων ρεμάτων και προετοιμασία δημοπράτησης της ανάπλασης των πηγαδιών που μελέτησε ο Δήμος Καρπάθου και τις επεκτάσεις του λιμανιού του νησιού. Μπροστά από την είσοδο της έκθεσης «Η παλιά ωραία Κάλυμνος», στην είσοδο του επαρχείου, το γνωστό πλέον αργαστήρι της Καλωτίνας Ιριώτη είχε μεταφέρει τον αργαλιό της, δείχνοντας σε όποιον ήθελε την τέχνη του υφαντού με την πατροπαράδοτη μέθοδο όπως
έμεινε αναλύωτη μέσα στον χρόνο μέχρι και χθες, Κυριακή 6 Αυγούστου. Η Καρλωτίνα τα τελευταία χρόνια έχει στήσει με ιδιαίτερο μεράκι και αγάπη για την παράδοση στον πεζόδρομο στις Πατήθριες, όπου κρατιέται ζωντανή η υφαντική τέχνη που συνδυάζει τη γνωστή κουρελού, τα περίτεχνα υφαντά αλλά και πιο μοντέρνες δημιουργίες μέσα από παραδοσιακές τεχνικές. Ελάτε, γιατί εδώ θα έχουμε τον Αργαλιό. Δύο από ό,τι βλέπω, και εδώ είναι και η Καλωτίνα Σιριώτη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλησπέρα, Καλωτίνα. Καλησπέρα. Μπράβο σας που κάνετε αυτή την υπέρβαση, γιατί κάποιοι πρέπει να την κάνουν. Να βγάλουν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν στους πολύτιμους χώρους τους και να τα φέρουν εδώ, έτσι ώστε ο καθένας να έλθει να ρωτήσει τι είναι, να καθίσει να υφάνει. Παλιά λέγαμε να τιμητούν και οι νέοι να μάθουν. Κάπως έτσι. Οπότε τα αργαλιώνε βγήκαν έξω στο πεζοδρόμιο, είναι ανοιχτό στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει, να κόψει κουρέλια, να μασουρίσει. Βέβαια. Να δοκιμάσει ο ίδιος να υφάνει 2-3 αράδες, όπως είπαμε. Μια εμπειρία για τους μικρούς που μπορούν να ξαναξεκινήσουν λίγο την όλη υπόθεση με τον αργαλιό. Αυτό είναι το όνειρο, ότι να ξυπνήσουμε λίγο το ενδιαφέρον μικρότερων, ώστε να συνεχιστεί η γενιά και το χαμένο επάγγελμα της φτάσης. Βέβαια. Είναι μια γιορτή για μας, το κάναμε πολύ κέφι και πολύ χαρά. Κουράστηκαν αρκετά άτομα, έτσι, 3-4 τουλάχιστον εθελοντές, η οικογένεια που μένει έχει του και που βοηθάει, έτσι, αυτό εννοείται, έχει σημασία εννοείται. Σε όλα αυτά. Οι αργαλοί είναι εδώ και θα σας περιμένουν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από τις 7.30 και μετά. Πολύ ωραία. Όλοι καλοδεχούμενοι. Και να πούμε ότι είναι ένα από τα είδη τα οποία σβήνουν σιγά σιγά. Δεν θα δει κάποιον σε ένα χώρο μόνο απλά να έχει έναν αργαλιό. Εννοείται ότι θα έχει πολλά άλλα πλούσια πράγματα και είδη, όπως έχεις και εσύ πανέμορφα στο δικό σου χώρο. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να συνεχιστεί η υφαντική τέχνη, όχι απλά να υπάρχει σαν αργαλιός. Για να συνεχιστεί λοιπόν η υφαντική τέχνη και η παράδοση, η αγαπημένη μου κυρία Μαύρου η Καλλιόπη έλεγε ότι η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, εντάσσεται, που πρέπει να τη διατηρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα να έχει τα χαλιά της στο σήμερα για να μπορέσει να αντέξει το αύριο. Λοιπόν, θα σε δούμε τώρα να κάνεις κάτι και ναι. Πάμε να μου δείξεις και εμένα. Α, ευχαριστώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που το στόλισα. Και εδώ τα κορίτσια πίσω με τσαντάκια, με 1000. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά. Κοιτάξτε πώς το περνάει τώρα η Καλωτίνα εκεί από κάτω. Λοιπόν, Εύη, αν έχεις την καλοσύνη και τη διάθεση λίγο πιο κοντά για να σας δώσω δύο πράγματα. Ναι, 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 το βλέπω. Είσαι κοντά, είσαι πολύ κοντά. Okay. Λοιπόν, πάνω εδώ έχω 520 κλωστές. Να είστε. Πάντα λειτουργούν σε ζευγάρια. Το πιο σημαντικό εργαλείο που έχει πάνω το αργαλιό είναι τα σταυροκάλαμα. Δύο απλά καλάμια της θάλασσας. Μάλιστα. Αυτά διατηρούν τη σταύρωση και ξεχωρίζουν τους μονούς με τους ζυγούς αριθμούς. Mm. Από εκεί φεύγουν και έρχονται στα μητάρια. Μύτος, σπάγος. Mm. Δεν είναι τίποτα άλλο από δύο φυλιές ενωμένες μεταξύ τους. Μάλιστα. Μέσα από την κάθε μια περνάς και τραβάς μια-μια τις κλωστές. Από εκεί θα έρθουν εδώ. Ζυγοί και μονοί. Μάλιστα. Τους κοντρολάρω με τα πόδια μου. Οπότε εδώ έχουμε το στόμα. Η σαΐτα. Λίθια Καλωτίνα, ποιος έμαθε εσένα? Λοιπόν, ανεφαντούες ήταν του παππού μου οι αδερφές. Μάλιστα. Όταν οι γονείς δουλεύανε, χρέη, γιαγιάς και babysitter εκτελούσαν λοιπόν αυτές οι θείες. Είχα τη τύχη και τη χαρά ο αργαλιός το χειμώνα να είναι από εδώ το πόσο. Τι ωραία πράγματα. Έπεσε στα πόδια του. Ήτανε στα μασούρια, στα μα τι ακούμε. Και σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβω το έμαθα. Μάλιστα όταν ήμουν μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να προσπαθώ να φτάσω τα πετάλια. Ναι, ναι. Και τη γιαγιά να φωνάζει να λέει βγες έξω θα μου χαλάσει τον ύμνο. Πιστεύω. Μπράβο Καλωτίνα. Είδες ότι... Το έμαθα χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι κάτι... Είδες ότι αρκούσε το δικό το ερέθισμα να αγγίξει εσένα και σιγά σιγά να γίνει, κοίτα πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Μα, πάρα πολλά, κοίτα που σιγά σιγά έρχονται εδώ τα παιδιά να σε δουν. Και ούτε ήταν καν οι ξένοι. Έτσι. Δεν ήταν καν στα όνειρά μου ότι θα γινόταν όλο αυτό. Έλα. Αυτό είναι. Είδατε, σας το είπα. Ότι αρκεί μόνο να γίνει έτσι η ενημέρωση, να το δουν, να το χαρούν, να ενδιαφερθούν. Και τώρα θα κάνει και εκείνη. So you control your feet left and right, eh?
step on it? Very hard. Very hard on what? Step. I just asked. Okay. Αυτή είναι η εικόνα, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ έξω από το επαρχιακό μας Μέγαρο. Ελάτε κι εσείς να δείτε την Καλλιωτίνα Σεριώτη, να υφαίνει, να δείτε τα ωραία αντικείμενα εδώ που έχουν συγκεντρωθεί σιγά σιγά. Και ελάτε κι εσείς να δοκιμάσετε, αγαπητοί μου φίλοι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.